Και πάμε για την κούρσα όλα έτοιμα. 1575 μέτρα στο έπαθλο Πάτμου. Περιμένουμε τον αφέτη, δίδεται η εκκίνηση. Φεύγει με flying start ο Mooring Must και θέλει να βγει μπροστά. Πιέζουν αρκετοί. Mooring Must όμως θα οδηγήσει. Έρχεται από μέσα ο Pika Pocket, κοντά και ο Coral Gem. Τώρα περνάει στην τέταρτη θέση ο Run to the Hills, κοντά και ο Ziggy Starman. Απ' έξω έχει έρθει και ο Ork. Τελευταίος έχει μείνει ο Slane's Castle. Πλέον, Mooring Must και Pika Pocket οδηγούν την υποδρομία. Έχει μείνει στην τρίτη θέση στο Κάγκελο το φαβορί, το νούμερο 4, ο Run to the Hills. Απ' έξω είναι το νούμερο 6, ο Ziggy Starman. Λίγο πιο έξω το νούμερο 7, ο Ork. Μένει πίσω το νούμερο 1, ο Coral Gem. Και πιο πίσω έχει μείνει το νούμερο 5, ο Slane's Castle. Περάσαμε τα 800 τώρα και πάμε για τα 600 με Pika Pocket, με Mooring Must, με Ziggy Starman απ' έξω, με Run to the Hills από μέσα και με πέμπτη ρόδα πιο έξω τον Ork. Και πάμε για τα 600, όπου προοδευτικά έχει έρθει ο Run to the Hills και πλευρίζει τον Pika Pocket. Pika Pocket και Run to the Hills θα στρίψουν σχεδόν μαζί και ο Run to the Hills πλέον προηγείται. Μπαίνει στην ευθεία ο Run to the Hills και θέλει να επανέρθει ο Mooring Must. Το Pika Pocket είναι ακόμη βέβαια στη δεύτερη θέση, ο Ziggy Starman τέταρτος. Run to the Hills ανοίγει το ρυθμό, Pika Pocket κρατάει τη δεύτερη θέση, Mooring Must και Ziggy Starman. Coral Gem κάνει finish. Μαζεύει, περνάει στην τέταρτη θέση και για να δούμε πού μπορεί να τερματίσει ο Coral Gem. Ο πρώτος βέβαια δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ο Run to the Hills παίρνει την νίκη. Pika Pocket στη δεύτερη θέση και για την τρίτη θέση Coral Gem και Mooring Must. Μάλλον ο Coral Gem πρόλαβε. Μάλλον ο Mooring Must. Μάλλον ο Mooring Must λες. Εγώ λέω μάλλον ο Coral Gem, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ξέρεις. Έμεινε ο Mooring Must καθαρά νομίζω. Ναι, θα δούμε. Τόσο λάθος να είδα εγώ. Δηλαδή, και άμα είδα εγώ σωστά, τι έγινε. Ο τρίτος και ο τέταρτος. Στην Αμερική και στην Αγγλία δεν ασχολούνται καθόλου. Τι λες. Ναι. Λοιπόν, εδώ δείχνει ο Mooring Must. Λοιπόν, 4, 3 και μετά 2, 1. Τρεις φορές συναντήθηκαν, τρεις φορές έκαναν το δίδυμο. Ναι. Αυτό έλεγα νωρίτερα, Run to the Hills, Pika Pocket. Έτσι είναι και ο Pika Pocket βέβαια σε τρομερή κατάσταση. Βέβαια σου έλεγα ότι ο Pika Pocket θα πάρει το κεφάλι του Run to the Hills. Ναι, θα έλεγα. Ναι, αλλά... και ότι ο Coral Gem στα πρώτα μέτρα θα ήταν πιο μπροστά από το Run Όχι to the Hills. Αυτό. Όχι αυτό. Καλησπέρα και από εμάς. Ο κύριος Κουτσομίτης είναι μαζί μας. Συγχαρητήρια. Ο Run to the Hills συνεχίζει το αίτητο. Άλλη μια νίκη πρόσθεση σε πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, μέσα στο 2018. Πού θα φτάσει? Δεν ξέρω πού θα φτάσει. Έπρεπε να ρωτήσουμε τον Παναγιώτη τώρα. Το ξέχασα. Έχασα στο μυαλό να το ρωτήσω. Γιατί προς το παρόν έχει κερδίσει τρεις φορές τον Pika Pocket. Δηλαδή πολύ καλά. Ανεβαίνουν τα κιλά του, συνεχίζει να κερδίζει. Δείχνει εντυπωσιακό. Δεν έχει κοντραριστεί με του κορυφαίου ακόμα. Ήθελα να ρωτήσω τον Παναγιώτη λοιπόν αν. Ήταν ο Mesmerin στο κεφάλι, θα τον πέρναγε έτσι όπως πέρασε τον Pika Pocket. Δεν ξέρω αν είναι τόσο καλός. Θα το δούμε στο μέλλον. Ελπίζω ο καιρός να είναι, να τον χαιρόμαστε, να τον βλέπουμε να τρέχει. Δείχνει εξαιρετικά στοιχεία πάντως μέχρι στιγμής. Παρακάτω έχουμε και άλλες συμμετοχές. Τι βλέπετε? Πολλές. Θολό το τοπίο, δεν βλέπω τίποτα. Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα σήμερα για τους Φιλίππους, αλλά αυτή είναι και η ομορφιά. Η Whispering Star τρέχει με νεότερες, δεν υπάρχουν, δεν γίνεται, δεν υπάρχουν φοράδες εξαετής δυστυχώς, οπότε δεν πραγματοποιείται ποτέ η κούρσα 6 συμβία φοράδων. Αναγκάζεται και τρέχει είτε στα βήτα είτε με τις φοράδες τριετής, χαρίζοντάς και πολλά κιλά. Δεν της δίνω τύχη πάνω από ότι θα είμαι πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή αν είσαι τέταρτη, πάρα πολύ ευχαριστημένος, είναι πολύ δύσκολη κούρσα. Η Anzis Girl, τα έχουμε πει, ακριβώς τα ίδια ισχύουν και τώρα. Τώρα μάλιστα είναι περισσότερες αντίπαλες από την προηγούμενη φορά που νομίζω είχα πει ότι είναι η Τελεστόρη και η Εμμανουέλα. Τώρα δεν είναι μόνο αυτές, είναι και τρεις-τέσσερις ακόμα. Οπότε είναι πολύ θολό το τοπίο εκεί. Καλά είναι, ελπίζω για το καλύτερο. Στην τελευταία ο κύριος Πίν είναι ένα άλογο πολύ καλό, θα έλεγα, στο εξωτερικό, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα γιατί τα άλογα πρέπει εδώ να αποδεικνύουν πόσο καλά είναι. Δεν μας ενδιαφέρει πλέον, άπαξ τα φέρνουν εδώ όσο καλά υπήρξαν στο εξωτερικό. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό άλογο, πολύ καλό σπρίντερ στο εξωτερικό. Εδώ έτρεξε καλούτσικα στην πρώτη του συμμετοχή, έχει κάποια προβληματάκια. Δείχνει να τα έχει ξεπεράσει. Είναι γυμνασμένος αρκετά καλά. Εννιαμελής όμιλος με εξωτερικό στάρ στα 1200. Όχι ότι καλύτερο. Έχει 2-3 φορμαρισμένα άλογα και εκεί ελπίζουμε για το καλύτερο.
δύσκολη κούρσα και αυτή. Δεν πάει να προβλέψει δηλαδή, πολύ δύσκολα τα πράγματα.